Με λένε Νικόλα Σεργίου και εκπροσωπώ το Πανεπιστήμιο Ιούκλαν Cyprus. Μετά από συμπέρασμα μιλώντας με τους νέους, καταλήξαμε ότι πρέπει να υπάρχει πιο πολλή ενημέρωση, να υπάρχουν ειδικοί πιο κοντά στους νέους και πιο εύκολη πρόσβαση στους χώρους υγείας. Πιστεύω ότι η συμμετοχή της νεολαίας πρέπει να υπάρξει στη λήψη αποφάσεων, γιατί η νεολαία είναι το μέλλον αυτού του τόπου. Ήρθαμε εδώ να εκφράσουμε τις απόψεις μας ως νέοι και να ακουστούμε στην πολιτεία. Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Κυπριανού, εκπροσωπώ τον πολιτιστικό φορέα ABR Alternative Brains Rule και είμαστε εδώ για να δώσουμε έμφαση στην ανάγκη υποστήριξης της πολιτιστικής ανάπτυξης στην Κύπρο. Συμμετέχω στη Σύνοδο και συγκεκριμένα στο Εργαστήρι για την Κοινωνική Ενσωμάτωση. Μέσα από το εργαστήρι θα δώσω έμφαση στην κοινωνική ενσωμάτωση ατόμων με αναπηρία. Είμαι σε ομάδα επιχειρηματικότητας και απασχόλησης και έχουμε βασιστεί σε τρεις πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας είναι επιχειρηματικότητα και νεοφυείς επιχειρήσεις. Ο δεύτερος είναι ανεργία και απασχόληση. Και ο τρίτος είναι πρακτική εξάσκηση για απόκτηση εμπειρίας από τους νέους. Θεωρώ ότι ο εθελοντισμός πρέπει να γίνεται καθημερινός αγώνας και καθημερινή πράξη από τον κάθε ένα από εμάς. Πιστεύω πως υπάρχει μεγάλη κρίση στον τομέα της εκπαίδευσης. Πιστεύω πως πρέπει να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο μπαίνουν οι καθηγητές στο σύστημα και επίσης να αναπτυχθεί περισσότερο κριτική σκέψη. Θεωρώ ότι στον τομέα της εκπαίδευσης πρέπει να γίνουν ριζικές αλλαγές, ούτως ώστε με το καινούριο σύστημα πρόσβασης των καθηγητών να έχουμε ένα καλύτερο αύριο και ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας.